έχει καταστραφεί όχι μόνο από τις άκυρες βροχοπτώσεις που προκάλεσαν τις ασθένειες που αναφέρθηκαν όλο το καλοκαίρι, έχουμε ήδη και ζημιές στην περίοδο της συγκομιδής, της ορίμανσης, λόγω των βροχοπτώσεων που προκαλούν σκισίματα και πλέον επιδεινώνεται ακόμα περισσότερο η κατάσταση και μειώνεται ακόμα περισσότερο η παραγωγή των σταφυλιών. Σε αυτό εδώ το τομέα εμείς κινούμαστε τόσο σε συνεργασία με τον ΕΛΓΑ για να αποζημιωθούν μέσω, αν δεν μπορεί να γίνει, μάλλον θα αποζημιωθούν για τις βροχοπτώσεις της ορίμανσης τώρα, αλλά και το υπόλοιπο μέρος θα προσπαθήσουμε να το περάσουμε μέσα από τα ΨΕΑ. Είναι μια δεν είναι τόσο άμεσης ανταπόκρισης η αποζημίωση που θα πάρουν, αλλά τουλάχιστον πρέπει να πάρουν αποζημίωση, έστω και αν είναι μετά από 1,5-2 χρόνια. Πρέπει να αποζημιωθούν και θα παλέψουμε να περάσουμε μέσα από τα ΨΕΑ. Ήμουν εγώ ήδη στην Επιτροπή, πριν έρθω σε αυτή τη θέση, ήμουν στην Επιτροπή για τα ΨΕΑ, για όλο τον νομό, για 2 χρόνια και γνωρίζω τον τρόπο με τον οποίο θα ήθελα να κινηθούμε για να περάσουμε κάτι όσο το δυνατόν μια καλύτερη αποζημίωση για τους παραγωγούς. Μιλάμε για ποιο κομμάτι της παραγωγής σταφυλιών και σωστά. Το 30%. Το 30% έχει καταστραφεί ολοκληρωτικά. Ναι. Μάλιστα. Σίγουρα είναι το 30%, σίγουρα, και αυτό μας ενδιαφέρει τουλάχιστον για τα ΨΕΑ. Ναι, όμως, άντε τώρα θα προσπαθήσουμε να σώσουμε ό,τι μπορεί να σωθεί. Από εκεί και πέρα τι γίνεται, γιατί ένα μεγάλο και σοβαρό θέμα ήταν και αντιχαλαστική προστασία. Ναι. Η οποία και αυτή νοσεί ουσιαστικά. Άλλο ένα μεγάλο κομμάτι. Είμαστε και εκεί, ξεκινήσαμε μία προσπάθεια να φέρουμε αντιχαλαζιακή προστασία αεροπορική και βρισκόμαστε σε διαπραγματεύσεις. Είναι πολύ δύσκολο να επιτευχθεί, γιατί ο ΕΛΓΑ μας λέει ότι εφόσον αποζημιώνεστε με αντιχαλαζιακά, δεν μπορούμε να σας καλύψουμε και αεροπορικά. Όμως υπάρχουν άλλοι νόμοι που έχουν λιγότερες αποζημιώσεις, έτσι, και παίρνουν αντιχαλαστική προστασία. Την Κυριακή είχαμε μια, πάλι την Κυριακή μετά ακριβώς από τα ζώα και τα κτηνοτροφικά, πήγαμε κατευθείαν με τον ΕΛΓΑ και είχαμε μια τέτοια και με τις αεροπορικές εταιρείες που δραστηριοποιούνται σε αυτό το τομέα για να μάθουμε τι γίνεται, πώς αποζημιώνονται, πόσο κοστίζει, να έχουμε μια πλήρη πληροφόρηση για να ξέρουμε να κάνουμε ένα ολοκληρωμένο σχέδιο δράσης για το να το υποβάλουμε και να πιέσουμε για να έρθει και αντιχαλαζιακή προστασία και στην αεροπορική και στην περιοχή μας. Μας είπαν ότι το ποσοστό επιτυχίας της αεροπορικής, ό,τι και εκείνο είναι, δεν είναι καμία πανάκια, είναι γύρω στο 70%. Έχει αποτελεσματικότητα. Μας έδειξαν πως παρακολουθούνται τα ραντάρ online. Μας έκαναν μία επίδειξη οι εταιρείες μέσω του υπολογιστή. Μας είπαν ότι είναι πολύ καλά τα αποτελέσματα και θα κινηθούμε πάνω και σε αυτό στον τομέα, παράλληλα με όλα τα προβλήματα που έχουμε. Θα πρέπει να σχεδιάσουμε κάτι καλύτερο και για το μέλλον.